Φίλες και φίλοι του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Το abola.gr και η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε τις προετοιμασίες όσο το δυνατόν περισσότερων ομάδων. Σήμερα επιλέξαμε να έρθουμε εδώ, στο γήπεδο της Νέας Ερυθρέας, για να παρακολουθήσουμε την προετοιμασία του Πανερυθραϊκού. Έχουμε μαζί μας τον coach της ομάδας, τον Στέλιο Μουντανάρη. Στέλιο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή σεζόν. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ξεκινήσατε. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο. Υγεία. Ξεκινήσατε τις προπονήσεις. Ναι, ξεκινήσαμε από τις 3 του μηνός ημέρα Δευτέρα. Νωρίς ξεκινήσατε. Ναι, νομίζω νορμάλι. Είναι οριακά. Είμαστε 6 με 7 εβδομάδες πριν ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Ξεκινήσαμε τώρα την προετοιμασία. Ήδη κάποιοι παίκτες σε γκρουπ πηγαίνουν για τα αιματολογικά τους. Μέχρι τη Δευτέρα. Την Τρίτη θα περάσουμε εργομετρικά όλοι μαζί. Εδώ βλέπετε ένα γκρουπ κάποιων παιχτών, γιατί είμαστε περίπου 16-18 άτομα. Επειδή κάναμε και το πρωί κάποια παιδιά, επειδή είναι λίγο μεγάλο. Κάνετε και διπλές προπονήσεις, ναι, 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 έχετε ξεκινήσει. Κάνουμε και διπλές. Κάποια παιδιά τους έχουμε δώσει άδεια για σήμερα το απόγευμα. Αύριο πάλι το πρωί θα κάνουμε σχεδόν όλοι μαζί. Ωραία. Τώρα, για τη νέα σεζόν. Παρέμεινε όλη η ομάδα από ό,τι μου είπες πριν. Ναι. Δεν έφυγε κανένα παίκτη. Εκτός του Σιλιγαρδάκη, ο οποίος είχε έρθει το Δεκέμβρη, νομίζω για 2 μήνες ήρθε, και λόγω ορίου ηλικίας σε εμάς δεν μπορεί να παίξει παραπάνω, γιατί έπαιζε σου μάτσε ξανά στον Άγιο Στέφανο, μας βοήθησε για 2 μήνες πριν την καραντίνα. Εκτός από αυτόν τον ποδοσφαιριστή που σταμάτησε το ποδόσφαιρο, όλοι οι άλλοι μείνανε. Πολύ θετικό αυτό. Νομίζω είναι το πιο θετικό, έχουμε ένα κορμό. Και γίνανε 4 μεταγραφές μέχρι στιγμής, αν δεν κάνω λάθος. 4, ναι, του Σαμιώτη, του τερματοφύλακα, του Τζαφάη του τερματοφύλακα, του Απειρανθίτη που είναι μέσος και του Καφετζή που είναι μεσοεπιθετικός. Ωραία. Το roster coach έχει κλείσει ή μου φαίνεται θα γίνει ακόμη μία μεταγραφή, μου είπες. Ενδεχομένως να γίνει μία ακόμα μεταγραφή μεσοεπιθετικά. Απλά εξετάζουμε το ποιο παίκτη μπορεί να έρθει, γιατί πρέπει να είναι κάποιο παίκτη που πρέπει να είναι καλύτερο από αυτού που έχουμε. Δεν μπαίνουμε στη λογική να πάρουμε έναν οποιοδήποτε παίκτη για να πούμε ότι κάνουμε μια μεταγραφή. Θα πρέπει να έρθει ένα παίκτη που μπορεί να βοηθήσει άμεσα. Ωραία. Είχαμε και μεταγραφή και στο προπονητικό team, τον προπονητή τερματοφυλάκων. Ναι. Αν θες να το πει και εσύ. Έχουν αλλάξει ο γυμναστής και ο γυμναστής τερματοφυλάκων. Ο γυμναστής είναι ο Χρυσόστομος, ο Άγουρος. Στη θέση του Γιώργου του Γκιώκα, ο οποίος Γκιώκας δουλεύει στον ΑΕΤ των Σπατών πλέον και σταμάτησε από την ομάδα λόγω απόστασης, επειδή δεν είναι πολύ κοντά στα Σπάτα. Και ο Μπάμπης, ο Νταμπάσης, ο οποίος είναι ένας γυμναστής θερματοφυλάκων με θητεία σε ομάδες επαγγελματικές, όπως είναι Διαγόρας Ρόδου, ο Φουστήρας. Επίσης τον φέραμε στην ομάδα μας. Είναι ένα παιδί που έχει παίξει και ποδόσφαιρο στη Super League. Και με γνώμονα πάντα το χαρακτήρα, γιατί εμείς στην ομάδα μας κοιτάμε πολύ τους χαρακτήρες και στο κομμάτι των ποδοσφαιριστών αλλά και στο team, τους επιλέξαμε να έρθουν στην ομάδα. Ωραία. Πανερυθραϊκός, ένα αεραστεχνικό σωματείο το οποίο λειτουργεί σε επαγγελματικά πρότυπα. Ναι. Έτσι, Στέλιο, βλέπω και οι εγκαταστάσεις εδώ είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Σίγουρα, ο Πανερυθραϊκός έχει την ευτυχία να έχει στο τιμόνι της ομάδος τον κύριο Χαρονιάν, τον πρόεδρο της ομάδος, που είναι 19 χρόνια συνεχόμενα πρόεδρος, μαζί με τον αδερφό του, τον Ράφη τον Χαρονιάν, και τον Γιάννη τον Δημητρίου, σε τεχνικό διευθυντή. Είναι πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα, γνωρίζουν πολύ καλά την ομάδα. Υπάρχει μια υγεία και αυτό φαίνεται όλα τα χρόνια και στο κομμάτι το οικονομικό αλλά και στο κομμάτι σε ό,τι έχει σχέση την υποστήριξη σε σχέση με τις υποδομές και όλα αυτά. Νομίζω είναι ευλογία για όλους μας που είναι αυτοί οι άνθρωποι στην ομάδα. Πανερυθραϊκός, ένα σωματείο με πολύ καλές ακαδημίες, με πολλά παιδιά. Ναι. Έτσι, Στέλιο. Μεγάλο αριθμό παιδιών. Πάντα ο Πανερυθραϊκός ο στόχος του είναι και τώρα που έχω έρθει εγώ κάποια παιδιά από την Ακαδημία να στελεχώσουν την πρώτη ομάδα και να παίξουν. Και όταν λέμε να παίξουν, να πρωταγωνιστήσουν στην πρώτη ομάδα, ώστε κάποια στιγμή να μπορέσουν να ανοίξουν τα φτερά τους και σε ομάδες που είναι σε πιο πάνω κατηγορίες. Λοιπόν, να κάνουμε μια αποτίμηση της σεζόν που έληξε πρόωρα.
Έβαλες δύσκολα με τους μεγάλους, δηλαδή με το Ρουφ. Δεν ξέρω, νομίζω γενικά με όλους η πορεία πώς ήταν. Με όλη την πρώτη πεντάδα. Δεν χάσαμε ούτε από την Ηλιούπολη, ούτε από την Διάλα Ηλιούπολης. Από το Ρουφ το κερδίσαμε, είμαστε νομίζω η μοναδική ομάδα που κέρδισε πέρσι το Ρουφ εδώ πέρα. Τα σούρμενα δεν χάσαμε. Ευχαριστημένος από την πορεία της ομάδας ή θα μπορούσες να... Ευχαριστημένος δεν μπορώ να είμαι βαθμολογικά, γιατί νομίζω η ομάδα αξίζει κάτι παραπάνω βαθμολογικά, να είναι πολύ πιο ψηλά. Με βάση τον τρόπο που έπαιξε και με βάση με τις μικρομεσαίες ομάδες που ήταν στο επίπεδο το δικό μας και ίσως και πιο κάτω, νομίζω χάσαμε παιχνίδια που ήταν δικά μας και θα μπορούσαμε να έχουμε μαζέψει παραπάνω βαθμούς. Όσον αφορά λοιπόν τη συγκομιδή και τη βαθμολογική κατάταξη της ομάδας μου, δεν είμαι ευχαριστημένος, ούτε εγώ, ούτε ο ποδοσφαιριστής, ούτε ο πρόεδρος. Αυτό βέβαια οφείλεται και σε μεγάλο ποσοστό στην απειρία των ποδοσφαιριστών. Είχαμε πάρα πολύ νεαρούς ποδοσφαιριστές στην 11, 5 με 6 παιδιά από την Ακαδημία παίζαν βασική. Μάλιστα. Άρα τώρα στόχος για το νέο πρωτάθλημα θα είναι μια καλύτερη παρουσία. Μια καλύτερη παρουσία, γι' αυτό και ενισχυθήκαμε λίγο παραπάνω. Πάντως πάλι βλέπω πολλά νέα παιδιά. Πολλούς νεαρούς. Βλέπετε αυτοί οι νεαροί ποδοσφαιριστές εδώ που βλέπετε τώρα δουλεύουν παραπάνω από τους μεγάλους. Δηλαδή μπορεί να κάνουμε 7 προπονήσεις αυτή τη βδομάδα. Αυτοί κάνουν συν 1 ή 2, γιατί δουλεύουμε λίγο στο τακτικό κομμάτι. Αυτό το κάνουμε πάντα. Και κάποια άλλα παιδιά που σε σχέση με κάποιους μεγάλους που έχουν χάσει προπονήσεις έχουν έρθει εδώ και κάνουν και αυτοί βοηθάνε την προπόνηση για να βγει. Υπάρχουν ταλέντα στο Πανερυθραϊκό, Στέλιο? Υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει κάποιους ποδοσφαιριστές πολύ υψηλού επίπεδου και έχουν αποκτήσει και την εμπειρία από την περσινή σεζόν κάποια παιδιά που παίξανε και είναι για κάποια ακόμη που τους περιμένουμε. Ωραία. Οι φίλαθλοι είναι κοντά στην ομάδα, στηρίζουν την ομάδα? Έχουμε λίγους φιλάθλους σαν ομάδα. Δεν είμαστε μια ομάδα όπως είναι κάποιες ομάδες όπως το Ρούφι ή ο Φωστήρας που είναι πιο θερμόεμοι. Εμείς έχουμε κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους που είναι γύρω από την ομάδα πάντα. Αγαπάνε την ομάδα. Θέλουν να βλέπουν καλό ποδόσφαιρο. Νομίζω έχουν πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι η ποιότητα των ανθρώπων τέτοια που είναι γύρω από την ομάδα που τους ενδιαφέρει να βλέπουν μόνο καλό ποδόσφαιρο, να μην βλέπουν φασαρίες στα γήπεδα και αυτό μας ευχαριστεί και εμάς. Πώς βλέπεις το νέο πρωτάθλημα που σίγουρα θα είναι πιο δύσκολο? Για πρώτη φορά τρεις όμιλοι, θα επιβεβαστούν αρκετές ομάδες, αρκετά ιστορικά σωματεία, ο Ελυσιακός, η Άγιαν Άργυρη, ομάδες, κάποιες άλλες ομάδες έχουν ενισχυθεί αρκετά. Θα είναι δύσκολο το νέο πρωτάθλημα. Σίγουρα το κάθε γκρουπ των 14 ομάδων που θα φτιαχτεί θα υπάρχουν και το λιγότερο 3 με 4 ομάδες που θα είναι φαβοροί. Αυτό είναι δεδομένο, από τις 14 δηλαδή ομάδες ξεκινάμε ότι οι 3-4 θα αυτομάτως και λόγω μπάτζετ και λόγω εμπειρίας. Όπως είπατε εσείς, Άγιαν Άργυρη, Ηλυσιακός, μπορεί να είναι φαινομενικά τα φαβορί σε κάποιους ομίλους. Για να μπορέσεις να πεις ότι η χρονιά θα βγει άνετα, πρέπει να πρωταγωνιστήσεις από την αρχή. Από τη στιγμή που έχουν 4 ομάδες στις 14, καταλαβαίνετε, είναι όπως είναι η Γάμα Εθνική ή η παλιά Δέλτα που λέγαμε εμείς, όπου πρέπει να πας πολύ καλά για να κρατηθείς στην κατηγορία άνετα. Ωραία. Τι μήνυμα στέλνεις, Στέλιο, τώρα για τη νέα σεζόν? Τι να περιμένει αυτός που θα έρθει να δει την ομάδα? Το σίγουρο είναι ή ότι... γιατί να έρθει να δει τον Πανερυθραϊκό? Το Πανερυθραϊκό μπορεί να έρθει να το δει πρώτον γιατί έχει πολύ καλό υλικό, ιδιαίτερα στους μικρούς ποδοσφαιριστές ηλικιακά. Έχουμε κάνει πολύ αυστηρή επιλογή στους παίκτες που ήρθαν, τους καινούριους όπως έχουμε πει, και σίγουρα είναι μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει ελκυστικό ποδόσφαιρο. Ίσως έχει ακουστεί από πολλούς συναδέλφους το ίδιο πράγμα, αλλά επειδή οι προϋποθέσεις που έχουμε σαν ομάδα, το γήπεδο χόρτου που είναι σε άριστη κατάσταση και μας βοηθάει πολύ, μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα και να υποσχεθούμε στον κόσμο ότι θα είμαστε καλύτεροι από πέρσι. Αυτό είναι δεδομένο γιατί έχουμε αποκτήσει και, όπως είπαμε, παραπάνω εμπειρία. Πρώτο φιλικό, Στέλιο, πότε είναι? 22 του μηνός με τον Παθιακάκη. Mm-hmm. Ακολούθως μετά παίζουμε με τη Ραφίνα, τη Θέλα. Ωραία. Εδώ. Μετά έχουμε κάποια παιχνίδια όπως Λυκόβρηση, Βρυλίσια. Έχουμε ακόμα ένα, έχουμε βάλει στις 12 του μηνός πρόβα της Νεράλα με τον Εθνικό Πειραιώς.
Έχουμε κάνει δηλαδή δύο παιχνίδια με γάμα εθνικές, με γάμα εθνική ομάδας, και τα άλλα είναι με αλφα κατηγορία όλα. Ωραία. Δεν ξέρω, παίζει και ο γιος του Στέλιου Γιαννακόπουλου στην είναι ομάδα. Είναι στις υποδομές αρκετά χρόνια. Και το έχει δύο πιτσιρικάδες που είναι στις υποδομές. Αυτός που βλέπετε εδώ είναι στο Under 18 της ομάδας και τώρα παίρνει μέρος στην προετοιμασία. Θα είναι δηλαδή στο ανδρικό τμήμα. Προς το παρόν, αυτά τα παιδιά τα έχουμε ανεβάσει. Είναι κάποια παιδιά που βλέπετε το Under 18. Θα ήθελες να αναφέρεις ποιοι έχουν προωθηθεί φέτος στο ανδρικό τμήμα. Είναι ο Γιαννακόπουλος, είναι ο Κοπάρ, το μικρό του. Ο Δημήτρης. Uh-huh. Έχει έρθει ο Καμπάς. Ο Ξημητήρης που τον είχαμε και πέρσι, ο Νίκος, ο οποίος ήταν και στην ΑΕΚ, είχε πάει, έλειπε και ξαναγύρισε. Ο Πλατζαντούρας, ο Παντελής. Είναι κάποια παιδιά που ανεβαίνουν και τα αξιολογούμε σε εισαγωγικά, να δούμε κάθε φορά σε τι κατάσταση είναι, ούτως ώστε να μπορούν να πλαισιώνουν την πρώτη ομάδα και το χειμώνα και ενδεχομένως κάποια στιγμή να πάρουν και χρόνο συμμετοχής. Αυτή είναι η λογική. Ωραία. Στέλιο, υπήρξες πολύχρονη θητεία είχες ως ποδοσφαιριστής σε αρκετά σωματεία. Έχεις αναδείξει και πολλά νέα παιδιά που τώρα παίζουν σε επαγγελματικές κατηγορίες. Δηλαδή μου έρχεται στο μυαλό ο Τάσος ο Χατζηγιοβάνης, παίζει στο Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν ξέρω αν ήθελες να αναφέρεις κι εσύ. Εντάξει, είναι και άλλα παιδιά. Ο Γιώργος ο Μαρίνος που είναι με τον Μάρτιν στον Ολυμπιακό. Ένα παιδί που έχει ξεκινήσει και αυτός από την ίδια ομάδα με τον Τάσο που τους είχα στη Μυτιλίνη. Είναι και άλλα παιδιά που παίζουν γάμα εθνική και β' εθνική, ο Ζαχαρής, ο Σαλταμάρας, που ήταν στην ίδια φουρνιά με τον Τάσο τότε. Πολλοί ποδοσφαιριστές που περάσαν από την Καλονή στη Super League. Ο Λαμπράκης που παίζει τον Ιωλικό τώρα. Ο Αγριμάκης που παίζει τον Ιωλικό τώρα, που έχουν και συμμετοχές και β' εθνική και α' εθνική. Είχα την ευλογία να τους έχω στη Μυτιλίνη σε ομάδα και στις μικρές που είμαι προπονητής. Νομίζω ότι όταν δουλεύεις, έχεις ταλέντο και είσαι χαμηλών τόνων άνθρωπος, μπορείς να πετύχεις κάποια πράγματα. Βέβαια, υπάρχουν και στιγμές στο ποδόσφαιρο που μπορεί να μην έχεις την τύχη με το μέρος σου, να μην σου πάνε έτσι πως υπολογίζεις και ενδεχομένως κάποια παιδιά που θα περιμέναμε ίσως να παίξουν παραπάνω να μην τα δούμε. Όμως εγώ είμαι ικανοποιημένος το ότι εκτός τον Τάσο που έχει παίξει υψηλό επίπεδο αυτή τη στιγμή ή τον Μαρίνο που είναι στον Ολυμπιακό, τα υπόλοιπα παιδιά είναι μέσα στο χώρο, μας ενδιαφέρει να είμαστε μέσα στο χώρο, γλιτώνουμε από πολλές κακοτοπιές και γινόμαστε οι καλύτεροι άνθρωποι. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ωραία. Θα ήθελα και τη δική σου άποψη για τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ. Πώς βλέπεις τη διοργάνωση? Είναι ανεβασμένο το επίπεδο? Το επίπεδο είναι υψηλό. Mm-hmm. Επειδή έχω κάνει και σε άλλες ενώσεις σαν προπονητής και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής. Έχεις εντοπίσει κάποια προβλήματα? Προβλήματα πάντα υπάρχουν. Δηλαδή, παράδειγμα, φέτος παίξαμε ένα παιχνίδι στη Λυκόβρηση σε ένα γήπεδο που δεν είχα δει χειρότερο γήπεδο στην Ελλάδα. Επειδή έχω γυρίσει πάρα πολλά γήπεδα και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής. Ευτυχώς είδα ότι το γήπεδο της Λυκόβρησης τώρα έχει αλλάξει, φτιάχτηκε. Παράδειγμα στο γηπεδικό υπάρχουν κάποια προβλήματα ακόμα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλές ομάδες που χάνουν στα γήπεδα αυτά και υπάρχει χρήση μεγάλη. Εμένα ό,τι με αφορά σαν προπονητής ή ό,τι έχει σχέση με τους ποδοσφαιριστές, σίγουρα υπάρχουν πολύ μεγάλα ταλέντα στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο που μπορούν να παίξουν παραπάνω. Εκεί πρέπει και η ΕΠΣ αλλά και εμείς που απαρτίζουμε το κομμάτι αυτού του ποδοσφαίρου να σκέψουμε ακόμα περισσότερο και να δούμε ποδοσφαιριστές που ενδεχομένως τώρα μπορεί να είναι σε πολύ μικρή ηλικία και παίζουν σε κάποιες ομάδες, να τους δούμε σε παραπάνω επίπεδο και γιατί όχι και έξω από την Ελλάδα. Ωραία. Κλείνοντας, Στέλιο, τι θα ήθελες έτσι, κάτι που δεν αναφέραμε? Να ευχηθούμε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ναι, γιατί είναι το πιο σημαντικό. Αυτό, να δούμε τι θα γίνει. Θα έχουμε και φιλάθλους. Αυτό. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα, ενδεχομένως να μην υπάρχουν φιλάθλοι για κάποιο διάστημα. Να ξεπεράσουμε αυτή τη λέλαπα, γιατί ταλανίζει αυτή τη στιγμή τη χώρα μας και όχι μόνο. Είναι σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό το πρόβλημα. Εμείς πρέπει να ευχηθούμε ότι πρέπει να είμαστε υγιείς, να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, να τσουλήσουν, να μπούμε σε μια κανονικότητα, γιατί ακόμα δεν είμαστε σε κανονικότητα. Ακόμα και τώρα που είμαστε εδώ προσέχουμε όλοι. Σας ενδιαφέρει να πρωταγωνιστήσετε, δηλαδή αν σας
Ναι, μας ενδιαφέρει. Αν μπορούμε να είμαστε πολύ ψηλά στη βαθμολογία, θα το θέλαμε. Αν ποτέ υπάρξει περίπτωση η ομάδα να μπορέσει να ανεβεί με τους δικούς της παίκτες, κατά κύριο λόγο, θα πάμε να παίξουμε παραπάνω. Δεν έχουμε το πρόβλημα. Δηλαδή το ρόστερ που υπάρχει τώρα, σύν τη μία μεταγραφή που μπορεί να γίνει, ναι, όπως είναι είπες, ικανό να είναι, είναι σε ικανό πολύ, να πρωταγωνιστήσει. Ναι, να πρωταγωνιστήσει, να είναι ψηλά στη βαθμολογία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εάν δεν βγούμε μέσα στην πρώτη διάδα τριάδα, θα έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή είμαστε μια ομάδα που κοιτάμε πρώτα απ' όλα κάποιος παίκτης μας να πάει πολύ παραπάνω. Μας ενδιαφέρει πρώτα αυτό. Τώρα, αν μπορούμε κι εμείς, σαν ομάδα, σαν team, σαν διοίκηση, να πάμε παραπάνω ένα σκαλοπάτι, θα πάμε. Ο πρόεδρος, ο κ. Σαχαρονιάν, έχει πει ότι έχει τη δυνατότητα να συντηρήσει την ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά με τον τρόπο που θέλει αυτός. Δεν θέλει να μπαίνει στη διαδικασία να έχει μόνο παίκτες του ενός χρόνου. Θέλει να υπάρχει ένα υγιές περιβάλλον με ποδοσφαιριστές που είναι πολλά χρόνια. Άλλωστε, σας έχω ξαναπεί ότι έχουμε ποδοσφαιριστές που είναι 9 και 10 χρόνια στην ομάδα και άλλοι παίκτες είναι 4-5 χρόνια. Ας πούμε, το λίγο μπορεί να είναι 2-3 χρόνια που βλέπετε εδώ. Δεν υπάρχουν παίκτες που ήρθαν ένα χρόνο και φύγανε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως και οι περισσότεροι συνεργάτες μας είχαν πολλά χρόνια στην ομάδα. Τώρα έτυχε ο γυμναστής τερματοφυλάκων και έφυγε ο προηγούμενος, ο οποίος ήταν 8,5 χρόνια σε ΡΙΚ. Και άλλαξε. Ωραία. Στέλιο, καλή σεζόν, με υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά, και καλή επιτυχία. Και καλό σαφάρι στα γήπεδα της Αθήνας, γιατί... Προσπαθούμε κι εμείς, Στέλιο, να, να προβάλλουμε. Ανάγκη, το έχουμε ανάγκη κι εμείς. Θέλουμε προβολή, θέλουμε... Να ακουστούν οι απόψεις, τα προβλήματα που υπάρχουν. Να βοηθήσουμε κι εμείς από την πλευρά μας. Υπάρχει κόσμος που νοιάζεται και αγαπάει το αθηναϊκό ποδόσφαιρο, γιατί κακά τα ψέματα είναι ο ομοδότης του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Νομίζω κυρίως η Αθήνα και μετά οι υπόλοιπες περιφέρειες στην Ελλάδα και αξίζει να προσπαθήσουμε παραπάνω. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.